Απλά ότι έγινε μία πτώση από για ένα μικρό παιδί ότι έπεσε. Τίποτα άλλο. Τι να πω, τραγικό. Πολύ τραγικό. Έχετε μικρά παιδιά και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι. Καμιά φορά λέμε ανεύθυνοι γονείς και όλα αυτά. Κανένας δεν ξέρει την κακιά την ώρα. Και ευθύνες δεν πρέπει να ρίχνουμε ούτε σε μητέρα ούτε σε πατέρα. Κοιτάξτε, όταν είναι μικρά τα παιδιά πρέπει να προσέχουν. Και εγώ έχω γονάκια, αλλά έχω βάλει κάγκελα, έχω βάλει να μου προσθετικά. Γιατί εντάξει, τα κουπέλια είναι να πάσα στιγμή είναι δική μου. Παιδί, μα ακούσαμε. Το έχει αφήσει η μητέρα του, λέει, έξω, εκεί στο μπαλκόνι. Τώρα δεν ξέρω που το έχει αφήσει και είχε πάει στην τουαλέτα, λέει, για 5 λεπτά. Και γυρίζει μέσα, η μάνα κάτω από τότε. Και γυρίζει μέσα και βλέπει το παιδί της κάτω, εκεί πεταμένο. Σε σοβαρή κατάσταση, έτσι. Έτρεχε αιμορραγία από το στόμα του, έτσι. Παναγία μου, Παναγία, με τρόμαξα τόσο πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να συνέλθω, το πιστεύετε, και έχω άρρωστο άντρα με αξμάγερ, με τυφλός. Και δεν μπορώ να σταθώ. Θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά. Δηλαδή, το κακό μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν μπορείς να πεις ότι φταίνουν οι γονείς, έτσι. Γιατί και εγώ έχω δύο παιδάκια. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει έξω το πιτσιρί χωρίς να το δεις και να γίνει το κακό. Άκουσα τη μητέρα του να φωνάζει και βγήκα έξω εδώ από το γραφείο. Φώναζε η μητέρα του, το παιδί. Το σηκώσαμε, το φέραμε εδώ και για καλή μας τύχη ήταν μια νοσοκόμα εδώ, κυρία, γιατρός, που βοήθησε πάρα πολύ να προσπαθούμε να του βγάλουμε καλαμάκι το αίμα από το στόμα. Του ανοίξαμε το στόμα, του τραβήξουμε τη γλωσσίτσα να μην πάθει ασφυξία. Και το άλλο, μέσα σε 5 λεπτά ήρθαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά ήρθαν οι πρώτες βοήθειες.